η κατάσταση από χθες βράδυ τη γνωρίζετε καλύτερα από όλους μας. Παρακολουθείτε τα καιρικά φαινόμενα. Πραγματικά είναι, μπορώ να πω, αγγίζουν τις καταστροφές του 2016 και η συχνότητα της βροχής. Προβλήματα υπάρχουν αρκετά στο Δήμο, τα έχουμε όμως υπό έλεγχο όλα. Έχουμε το μεγάλο πρόβλημα τώρα που και το αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή εδώ που είμαστε στην Τρίοδο. Εδώ έρχονται, φέρνω και μηχανήματα δικά μου αρκετά τώρα, θα τα δείτε. Εδώ θα κάνουμε το μίσε, θα κόψουμε τον δρόμο σε δύο σημεία, γιατί είναι μονόδρομος, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς τεχνικά. Εάν συνεχίσουν οι βροχές, δεν υπάρχει άλλος τρόπος, ο δρόμος θα κοπεί. Βεβαίως είμαστε έτοιμοι και είμαι έτοιμος, θα αποκατασταθεί ο δρόμος, δεν θα έχει ούτε λεπτό καθυστέρηση, γιατί θα βάλουμε λαμαρίνες και αυτά πάνω για την κυκλοφορία. Όλος ο Δήμος είναι επιφυλακή, το βλέπετε, είμαστε όλοι εδώ, μέρα νύχτα, δεν έχουν πάει σπίτια μας κανείς. Πού άλλο έχει προβλήματα, έχει και στη Βελίκα, στο Χάιντι Βελίκα, στη Βελίκα, όμως όλη τη νύχτα το αντιμετωπίσαμε με επιτυχία. Δηλαδή ανοίγαμε συνέχεια το ποτάμι και τώρα αυτή τη στιγμή είναι υπό έλεγχο. Υπάρχουν συστήματα εκεί πέρα με τα καθάριστα ρέματα, λένε οι κάτοικοι, επειδή είναι αρμοδιότητα Δήμου, είναι... Τα ρέματα, όπως γνωρίζετε, από ένα σημείο και μετά ανήκουν στην περιφέρεια, δεν μπορούμε εμείς να παρεύουμε. Παρόλα αυτά όμως, εμείς είμαστε και η περιφέρεια μαζί και εντάξει, οι άνθρωποι εδώ είναι όλοι. Και ο κύριος Γιαννακέας και η περιφερειάρχη, αλλά θέλει πολλά μηχανήματα. Θέλει πολλά μηχανήματα. Πολλά. Πολλά. Και εν πάση περιπτώσει, εκείνο που διαπιστώνουμε, και άμα δείτε και πάμε και πάρετε πλάνα τώρα από εδώ, θα δείτε κακοτεχνίες ετών. Ετών κακοτεχνίες. Απαράδεκτες κακοτεχνίες. Απαράδεκτες. Αυτά θα τα λύσουμε. Μέχρι το βράδυ θα έχουμε κάνει σοβαρές παρεμβάσεις και θα λύσουμε το πρόβλημα της Τριώδου τουλάχιστον.